Πρέπει να δούμε και τη μεγάλη εικόνα. Γιατί όλα δεν είναι ζητήματα επικοινωνίας, είναι και ουσίας. Και η μεγάλη εικόνα είναι ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παίρνοντας τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζει το ίδιο έργο, δηλαδή την κλιμάκωση της αντιλαϊκής πολιτικής, και ταυτόχρονα προσπαθεί να αντιμετωπίσει το λαϊκό κίνημα και το φοιτητικό, το νεολαϊστικό, με την πολιτική νόμος και τάξη. Σταθερή επιδίωξη να το βάλει στο γύψο. Γιατί έτσι πιο εύκολα θα περάσει την αντιλαϊκή, τη πολιτική και στα ζητήματα της οικονομίας, αλλά και στα ζητήματα της παιδείας. Και από αυτή την άποψη δεν είναι τυχαίο ότι το πρώτο μέτρο το οποίο πήρε η κυβέρνηση ήταν η κατάργηση του ασύλου. Και κατάργηση του ασύλου τι σημαίνει? Κλειστές σχολές. Η ΑΣΟ έκλεισε για μια εβδομάδα. Με πρόσχημα την παρέβαση της αστυνομίας την Κυριακή το πρωί που βρήκαν ό,τι βρήκανε, τα οποία δεν έχουν σχέση με το φοιτητικό κίνημα. Γιατί όμως θα υπάρχουν εκεί? Βεβαίως δεν πρέπει να υπάρχουν, άλλο αυτό το θέμα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως είναι αδικαιολόγητη και η πράξη της Βρετανίας να κλείσει τη σχολή για μια εβδομάδα, να μην γίνουν μαθήματα, και μάλιστα μπροστά από το Διευθυντή του Πολυτεχνείου. Όταν γνωρίζανε ότι ήταν προγραμματισμένη και η Γενική Συνέλευση των Φοιτητών της ΑΣΟΕ για να πάρουν απόφαση για το γιορτάσμα του Πολυτεχνείου. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι ο στόχος, αξιοποιώντας το όποιο έβριμα της Κυριακής, είναι να οδηγητήσουν, να βάλουν στο γύψο τις αντιδράσεις τις νεολαϊστικές απέναντι σε εξελίξεις στην ανώτατη εκπαίδευση και μπροστά στο γιορτάσμα του Πολυτεχνείου. Και από αυτήν την άποψη είχαμε την απαράδεκτη επέμβαση χθες της αστυνομίας απέναντι σε φοιτητές. Που είχαν πάει τι? Να ασκήσουν το δικαίωμα τους να είναι ανοιχτή η σχολή και να μπορέσουν ταυτόχρονα να κάνουν τις συλλογικές τους διαδικασίες. Αυτή είναι η λογική την οποία πρεσβεύει η κυβερνητική πολιτική μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Και αυτό δεν είναι επικοινωνία, είναι ουσία. Σε οποιαδήποτε λαϊκή αντίδραση λοιπόν θα αντιμετωπίζεται με αυτή την τακτική. Πάμε τώρα στην προανακριτική. Να δούμε τα ουσιαστικά ζητήματα και να εμπλέκουμε με μικρολεπτομέρειες που έχουν και αυτές τις αξία τους όμως και δεν τις υποτιμούμε. Αλλά επί της ουσίας είναι αυτό. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, άλλωστε το έδαφος το προετοίμασε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με το πόρισμα Παρασκευόπουλου, όπου θεωρούσε παράνομες ενέργειες τις αντιδράσεις των φοιτητών. Για τα βασανιστήρια νόμιζα θα λέτε. Λέω αυτό, λέω όμως για να είμαστε ακριβείς για το τι πρέπει. Κυρία Καλαθαρασόπουλε, είστε μέλος της... Και όσον αφορά της Νοβάρτης. Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχει μια υποκρισία και από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας και από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και του ΚΙΝΑΛ, γιατί είναι γι' αυτό μέσα στο παιχνίδι. Και η υποκρισία ποια είναι? Ότι αξιοποιούν διάφορα διαδικαστικά τερτύπια για να οδηγήσουν την Προανακριτική Επιτροπή σε εκφυλισμό. Αυτό είναι και την προηγούμενη φορά. Επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όταν είχε ξανασυγκροτηθεί η Προανακριτική Επιτροπή και σε 1,5 μήνα ολοκλήρωσε το έργο της χωρίς να κάνει τίποτα, παραπέμποντας την υπόθεση στη δικαιοσύνη. Τι δεν θέλουνε? Δεν θέλουν να εξεταστεί η ουσία, να μπούμε δηλαδή στην ουσία της Εξεταστικής Επιτροπής, να εξετάσει τους μάρτυρες. Αφού λένε ότι θα μιλήσει σήμερα ο Φρούσης. Προσέξτε, να το δούμε. Το Σπύρανα δεν φύτρωσε. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί υπάρχουν και άλλα διαδικαστικά ζητήματα τα οποία προκύπτουν σε μια πορεία. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, μια τέτοια εξέλιξη πραγμάτων που οδηγεί ακριβώς σε ένα ξεχύλωμα της Επιτροπής και σε εκφυλιστικά, θα το έλεγα, φαινόμενα, είναι φανερό ότι δεν θέλουν, αλλά και όποια διαδικασία να ακολουθηθεί είναι θέμα. Δηλαδή, θα μπούμε... τι μπορεί να γίνει σήμερα, τι φοβάστε? Προσέξτε. Για να το πάμε, αν έρθουν σήμερα οι κύριοι Τζανακόπουλος και Μπολάκης στο ΚΚΕ, τι θα κάνει? Εμείς, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Είπαμε για αυτή την υπόθεση ότι είμαστε αντίθετοι. Γιατί είμαστε αντίθετοι? Σε τι, για να καταλάβει ο κόσμος? Στην εξαίρεση. Γιατί είμαστε αντίθετοι? Γιατί μπορεί να υπάρχουν νομικά ερίσματα στην εξαίρεσή τους, αλλά ταυτόχρονα μιλάμε για ένα όργανο το οποίο είναι πολιτικό και που αποκτά με το άρθρο 86 ανακριτικές διαδικασίες. Και από αυτήν την άποψη, κοινοβουλευτικές ομάδες είναι υπεύθυνες για τη συγκρότηση. Άρα, ποιο είναι το πρόβλημα? Το άρθρο 86, που ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε η Νέα Δημοκρατία ζήτησαν να καταργηθεί στη συνταγματική αναθεώρηση. Αυτό είναι το θέμα το οποίο δημιουργεί τις προστριβές. Και από αυτήν την άποψη, εμείς είμαστε καθαροί ότι πρέπει να παραμείνουν, γιατί ανοίγουμε τον ασκό του αιώλου και θα ζητηθούν και άλλες εξαιρέσεις, όπως έγινε τώρα. Ήδη έγινε άλλη μπάντα. Μα τι κάνει μια ονιά στα κεραμίδια, είναι φανερό που πάει η υπόθεση του ζητήματος. Άρα λοιπόν, βρισκόμαστε μπροστά σε μια τέτοια εξέλιξη. Εμείς θα επιμείνουμε στην ανάγκη αυτή να ξεπεραστούν τα όποια δικονομικά τερτύπια και διαδικαστικά εμπόδια μπαίνουν για να μπει η ουσία στη συζήτηση. Να αρχίζουν οι εξετάσεις. Το ερώτημα είναι ποια πλευρά βάζει αυτά τα τερτύπια. Και δύο πλευρές τα βάζετε. Γιατί, γιατί θα μπορούσατε κάλλιστα να μην είχατε επιμείνει στη διαδικασία της εξαίρεσης. Αφού θα έρθουν ως μάρτυρες. Μπορούν οι μάρτυρες να είναι και μέλη της Επιτροπής. Προσέξτε τώρα, εντάξει.
Εδώ πέρα υποκρινόμαστε. Γιατί υποκρινόμαστε? Γιατί υποκρινόμαστε, γιατί η δικογραφία είναι σε γνώση. Και η δικονομία. Δικογραφία, κύριε, η δικογραφία είναι σε γνώση των κοινοβουλευτικών ομάδων. Ναι. Άρα και σε γνώση και του κ. Τζανακόπουλου και του Πολάκη. Δεύτερον, τα πρακτικά των συνεδριάσεων όχι μόνο γίνονται fake volant κατά τη διάρκεια τη συνεδρίαση, αλλά και ταυτόχρονα πάνε στι κοινοβουλευτικέ ομάδε. Άρα μπορεί και ο κ. Τζανακόπουλο και ο κ. Πολάκη να έχουν πρόσβαση. Τι λέμε τώρα? Και δεύτερον, είναι υποκριτικό να λέτε ότι είμαστε αμερόληπτοι. Να λέτε ότι είμαστε αμερόληπτοι όταν η κάθε κοινοβουλευτική ομάδα έχει πάρει θέση για την υπόθεση. Τι αμεροληψία είναι αυτή που λέει ο ποινικό κώδικα? Άρα λοιπόν όλα αυτά λοιπόν είναι αποτέλεσμα και απόρρια του άρθρου 86 που θα έπρεπε να έχει καταργηθεί και η Βουλή να μην εμπλέκεται σε τέτοιες υποθέσεις. Κύριε Καραφανασόπουλε, για να το κάνουμε σε κάθε για να περάσουμε στο δεύτερο γύρο, για να ξέρουμε τι γίνεται, γιατί υπάρχει καταγγελία. Κύριε Καραφανασόπουλε, όχι, να σταθούμε λίγο στο 86 όμως. Θα μου επιτρέψετε. Γιατί δημιουργούνται εντυπώσεις και θα πρέπει να πάμε. Μια κουβέντα μόνο για να είναι έτσι πιο ξεκάθαρο και πιο απλό στον κόσμο. Είπατε εσείς το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι κατά της εξαίρεσης. Θέλετε μέσα στην Επιτροπή και τον κύριο Τζανακόπουλο και τον κύριο Πολάκη. Είδαμε όμως ποια ήταν τα αποτελέσματα μέχρι τώρα και συζητάμε αν θα έρθουν ή δεν θα έρθουν και πώς θα προχωρήσει όλη αυτή η διαδικασία. Στο ενδεχόμενο να μην έρθουν, ποια θα είναι η στάση του κόμματός σας? Εάν δεν έρθουν και συνεχιστεί, τι δεν θα κάνουμε κάποιο θέμα, τι να κάνουμε? Θα το δεχτείτε. Είναι υπόθεση, το λέω. Είναι απόφαση της κάθε κοινοβουλευτικής ομάδας. Από εκεί πέρα καθορίζει τη στάση της κάθε κοινοβουλευτική ομάδα και γι' αυτό κρίνεται. Υπάρχει ένα ζήτημα. Το αν εξαιρεθούν ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Τζανακόπουλος. Έχουν εξαιρεθεί, όχι αν εξαιρεθούν. Έχουν εξαιρεθεί, υπάρχει απόφαση. Με δική σας αρμοδίου απόφαση, οργάνου και επικυρωμένη από τον πρόεδρο. Και από τη στιγμή που έχει τεθεί ζήτημα από τον κύριο Τσοβόλα για εξαίρεση ή αυτοεξαίρεση μελών από τη Νέα Δημοκρατία, τι θα κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος? Την ίδια στάση θα κρατήσουμε. Θα ζητήσετε. Άρα, εδώ όμως κοιτάξτε τι γίνεται. Η κυρία Καραθανασόπουλη θα έχει τη δυνατότητα να ξέρει κάποιους. Αυτό είναι το άρθρο 86 που το διατηρήσατε. Το διατηρήσατε, κυρία Καραθανασόπουλη. Εμείς ζητήσαμε την πλήρη κατάργησή του. Και όταν λέμε πλήρη κατάργηση, ουσία ποια είναι? Όχι αν θα έχει αναπεσβεστικές προθεσμίες, αλλά αν η Βουλή θα εμπλέκεται σε αυτή τη διαδικασία. Και εσείς το διατηρήσατε αυτό. Και εσείς και ο ίδιος. Για να δούμε την ουσία του ζητήματος. Γιατί βεβαίως οι άναρθρες κραυγές προσπαθούν να συγκαλύψουν την ταύτιση και την ουσία του ζητήματος ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί υπάρχει ταύτιση? Γιατί αυτό που είπε τώρα πριν από λίγο η κυρία Αυγέρη είναι η πεμπτουσία αυτό που λέγαμε, ότι πρέπει να καταργηθεί το άρθρο 86 και να μην παίζουμε με διάφορα αντικονομικά τερτύπια. Δεν το δεχτήκατε. Δεν το δέχτηκε η πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ να μπει στα καταργούμενα άρθρα. Άρα λοιπόν ένα το κρατούμε. Όπως επίσης, δεν δεχτήκατε. Εσείς τώρα δηλαδή όπως, τι θα πείτε? Γιατί εν το μείζον είναι και το έλασον, κύριε Καραθανασόπουλο. Είναι η ουσία. Δεν είναι το έλασον. Είναι η ουσία. Αυτό που λέτε, τι θα κάνετε για το 86 και την ερμηνευτική? Άρα λοιπόν εμείς είχαμε ζητήσει την κατάργηση του άρθρου 86 για να μην υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήματα. Τι θα κάνετε για την ερμηνευτική? Αφήστε τώρα. Αφήστε τώρα. Εντάξει, κοιτάξτε. Και εγώ έχω κάνει συνδικαλιστής και ξέρω εγώ τα συνδικαλιστικά τερτύπια. Λέω όχι τους πολιτικά. Εμείς θα τοποθετηθούμε συγκεκριμένα. Όπως είχαμε τοποθετηθεί στο ζήτημα της κατάργησης του. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, με βάση αυτή την αφετηρία, θα τοποθετηθούμε και στο συγκεκριμένο θέμα. Συμφωνώ, κατάργηση, τώρα που έχουμε αυτό δεύτερο, το δεδομένο. Δεύτερο ζήτημα. Δεν απαντάτε όμως. Δεύτερο ζήτημα. Δεύτερο ζήτημα. Λοιπόν, αφήστε, δεν μας μπέλξετε σε τέτοια παιχνίδια εμάς. Γιατί το λέω, στάση το λέω πολύ καλά. Κοινά δηλαδή, αυτό λέτε κύριε Καραθανασόπουλο. Μα είναι δυνατόν, ναι. Μα είναι δυνατόν κυρία Αυγέρη. Εμείς είμαστε αντίθετοι στο να υπάρχουν παραγραφές. Τι θα κρατήσουμε? Κρατώ την ουσία, αυτό τι που λέτε. Θα κρατήσουμε, είναι πολύ λοιπόν σημαντικό αυτό που λέτε κύριε Καραθανασόπουλο. Αφήστε κρατώ τώρα λοιπόν, αφήστε λοιπόν τα τις υποδείξεις για να μπούμε στην ουσία, γιατί προσπαθείτε να πετάξετε την μπάλα στην εξέδρα. Όταν σας είπα να το καταργήσετε, δεν το καταργείτε για να παίζετε παιχνίδια. Και εσείς και η Νέα Δημοκρατία. Πότε σβήνουν και πότε δεν σβήνουν οι ημερομηνίες, καταλήθηκε ένα. Δεύτερον, έχουμε ταύτιση στα ζητήματα της δικαιοσύνης. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, παρότι μιλάνε για ανεξάρτητη δικαιοσύνη, ορίζει, η κυβέρνηση διορίζει τις ηγεσίες της δικαιοσύνης. Εμείς τι είχαμε ζητήσει? Να καταργηθεί αυτή η συνταγματική διάταξη και να εκλέγεται η ηγεσία της δικαιοσύνης από ένα ευρύτερο εκλεκτορικό σώμα. Δεν το δέχτηκε κανείς τους. Και μιλάνε τώρα για παρεμβάσεις δικαιοσύνης. Μα βεβαίως, τι κάνει ο νέος στα τεραμίδια? Γι' αυτό μιλάμε ότι υπάρχει μια συνολικότερη ταύτιση και στην αντιλαϊκή κύριε πολιτική. Κύριε Κελέτση, κύριε Αυγέρη, κύριε Καραθανασόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.